Ναι ρε μαμά, ναι γαμώ το. Ω, γεια! Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν σας είδα εκεί. Τέλος πάντων, μαντέψτε, φέρνω μαζί μου ένα tutorial το πώς να γίνεις, σκάσε, το πώς να γίνεις ένας καλύτερος commentator στα ελληνικά, διασκεδαστής, σχολιαστής βασικά. Μαλακία είναι το όπλο. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο tip το οποίο μπορώ να σας δώσω είναι να μην κάνετε render όπως τώρα όταν κάνετε βίντεο. Λοιπόν, το πρώτο tip το οποίο μπορώ να σας δώσω, βασικά, το να είσαι ένας σχολιαστής δεν είναι όσο απλό φαίνεται, τέλος πάντων. Το να είσαι σχολιαστής σε όλους φαίνεται απλά μιλάμε μπροστά σε μια οθόνη, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Οι περισσότεροι κάνετε λάθος, γιατί το να είστε ένας σχολιαστής και να σχολιάζεις ένα βίντεο, να μιλάς μάλλον στη μάπα ενός υπολογιστή επί 10 λεπτά ή για το χρονικό διάστημα το οποίο θα είναι το βίντεο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Γι' αυτό θα σας δώσω κάποια tips τα οποία τα ξέρω και τα οποία σκέφτηκα μόνος μου. Λοιπόν, πρώτο tip. Και το πρώτο tip είναι αυτό το οποίο το ξέρουν όλοι και εντάξει δεν είναι τόσο σημαντικό, οπότε άμα θέλετε προχωρήστε λίγο το βίντεο. Πρώτο tip, όταν σχολιάζεις ή κάνεις κάποιο βίντεο με ένα χ παιχνίδι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκέφτεσαι είναι ότι το κάνεις για σένα, δεν σε βλέπει κανείς εκείνη τη στιγμή. Το έχεις απλά για τον υπολογιστή σου, δεν τον εμβάσεις ποτέ και απλά θα το βλέπεις μόνος. Μέσα σε αυτό το tip περιλαμβάνεται και ο ήχος του παιχνιδιού, μισό. Ειλικρινά αυτό το παιχνίδι μου έχει πρίξει τα αρχίδια. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το tip συμπεριλαμβάνεται και η συμπεριφορά. Η συμπεριφορά σας θα πρέπει να είναι όπως είναι αυτή που συμπεριφέρεστε σε όλη σας ζωή, ξέρω εγώ, στο δρόμο, στο σπίτι σας, στο σχολείο. Πρέπει να είσαι απλά ο εαυτός με λίγα λόγια, να μην προσπαθείς να μοιάσεις σε κανέναν. Γιατί αν το κάνεις αυτό, θα... αποτέλεσμα θα είναι τέλος πάντων να χαλάς το βίντεο σου και να σε λένε copier, copier, copier. Απλά να είσαι αυτός όταν κάνεις το βίντεο, να μην σκέφτεσαι ouch! Κανέναν. Αυτός ο χοντρός με βιάζει, θα με βοηθήσετε. Παρακαλώ, ψοφάω. Ψοφάω, γάμο το ψοφάω έχω. Okay. Λοιπόν, tip νούμερο 2. Πιστεύω να το πω σωστά. Ναι, tip νούμερο 2. Θα πρέπει να είστε γενικά βολικά και άνετα το να μιλάτε στον εαυτό σας. Να μιλάτε μόνος σας, ουσιαστικά. Να μιλάτε μόνοι σας, μόνος σας, το ίδιο. Γιατί άμα δεν είστε βολικοί και δεν το έχετε συνηθίσει αυτό, θα καταστρέψει το βίντεο. Δηλαδή, οι περισσότεροι, να μαντέψω μάλλον, θα λέτε α, θα μπούμε σε αυτό το δωμάτιο, θα πάμε να σκοτώσουμε αυτό το boosty και θα τελειώσει το βίντεο. Ή ξέρω εγώ, πάμε εδώ πέρα, έλα μαζί μου να κάνουμε μια παριά, δεν ξέρω αυτό δεν διασκεδάζει κανέναν, ειλικρινά δεν υπονοώ τίποτα, απλά θα πρέπει να προσπαθήσετε να δείτε έξυπνες ατάκες σε όλο το βίντεο, να μιλάτε σε όλο το βίντεο με αποτέλεσμα να μην βαρεθεί ο θεατής που σας βλέπει. Ωραία. Και πάμε στο tip νούμερο 3. Ναι, 3. Okay. Tip νούμερο 3. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, συμπεριλαμβάνεται στα πιο σημαντικά πράγματα, είναι να σκέφτεστε πρώτα τι θα πείτε και πριν κάνετε το βίντεο. Κανείς δεν θέλει να δει έναν σχολιαστή ο οποίος δεν ξέρει τι κάνει. Είναι όλο αυτό σχεδιασμό και γενικά. Θα πρέπει πάντα να σκέφτεσαι πριν κάνετε το βίντεο τι ακριβώς θα πείτε εκείνη τη στιγμή, με τι σχέση θα έχει το βίντεο και πώς θα σας γαμάνε τα ζόμπι. Κοιτάξτε, σχολιάζουμε τώρα, κοιτάξτε. Τους γαμάμε ανάποδα. Τους βάζουμε τον πριόν στον κόλο και το βγάζουμε και γεμίζει γλίτσα. Ναι, τέλος πάντων. Και επειδή ψοφώ, πάμε στο tip νούμερο 4. Tip νούμερο 4. Λοιπόν, ένα... πώς να το πω, ασήμαντο δεν είναι. Ένα άλλο tip τέλος πάντων είναι
όταν κάνετε το σχολιασμό σας, να προσπαθείτε να καθαρά, να μιλάτε καθαρά, κάτι που δεν κάνω εγώ τώρα, να μιλάτε καθαρά και να προσπαθείτε το νόημα της πρότασης να μην είναι πολύ μεγάλο ή η πρόταση να μην είναι τεράστια, γιατί κανένα δεν θα διασκεδάσει έτσι γενικά. Θα πρέπει να έχετε έξυπνες και μικρές προτάσεις. Μήκος, δεν έχει μήκος η πρόταση, αλλά τέλος πάντων. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Έχω δει κάποιους YouTubers τέλος πάντων, όχι από τους διάσημους τέλος πάντων, κάποιους ξένους, όχι οι Έλληνες κυρίως, που απλά κάνουν review το βίντεο. Now we're gonna fuck their asses. What's up, you gonna die, bro? Αυτό δεν φαίνει κανένα νόημα, ειλικρινά, και δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουνε. Κάτσε στο σπίτι σου 2 μέρες, 3, όσο πάρει τέλος πάντων, και σκέψου πως θα κάνεις το όλο θέμα με το βίντεο. Γιατί άμα αυτοσχεδιάζεις, θα πρέπει να είσαι, πώς να το πω, να έχεις σπουδάσει ηθοποιία για να αυτοσχεδιάζεις. Όταν κάνεις ένα βίντεο, δεν αυτοσχεδιάζεις άμα δεν μπορείς. Σκέφτεσαι τι θα πεις από την προηγούμενη μέρα. Εγώ π.χ. είχα κάτσει ένα βράδυ και είχα σκεφτεί κάτι τάκες οι οποίες μπορώ να τις χρησιμοποιήσω σε βίντεο. Όλο το βράδυ. Το να αυτοσχεδιάζεις δεν καταφέρνεις τίποτα, απλά κερδίζεις χρόνο στο σπίτι σου χωρίς να σκέφτεσαι τίποτα και να έχεις χρόνο να παίξεις. So, αυτό είναι τον tip νούμερο 4, πάμε στο 5, να δούμε τι θα δείτε. Και το πρώτο τελευταίο tip, συγγνώμη που ουλιάζα πριν, απλά με βίασαν κάτι ζόμπι. Το πρώτο τελευταίο tip είναι το να μην είστε μονότονοι στο βίντεο. Τι εννοώ? Έχω δει κάποιους οι οποίοι το μόνο που κάνουν στο βίντεο είναι αυτό. Και τώρα θα πάμε εδώ πέρα. Ναι, πήρα ένα kill. Θα πρέπει να ανοίγετε το στόμα, και μπορεί να σας ακουστεί λίγο περίεργο και γελίο, θα πρέπει να ανοίγετε το στόμα σας αρκετά πολύ για να καταλάβουν οι άλλοι ολόκληρη την πρόταση και να μην μιλάτε ή σιγανά ή μονότονα. Γενικά να έχει χρώμα η φωνή σας όταν κάνει το βίντεο. Και το τελευταίο tip, 6, 5, δεν ξέρω, είναι να βλέπετε εμένα στο YouTube να κάνω βιντεάκια. Πλάκα κάνω. Το τελευταίο tip και το πιο σημαντικό tip είναι να κάνετε το βίντεο επειδή το θέλετε και όχι επειδή, ξέρω εγώ, θέλετε views ή likes ή subscribes. Αυτό δεν θα σας βοηθήσει ποτέ. Απλά το κάνετε επειδή σας αρέσει. Δεν το κάνετε αναγκαστικά, τέλος πάντων. Πώς να σας το πω, δηλαδή, το να πάτε να κάνετε ένα βίντεο και το κίνητρό σας να είναι θέλω να πάρω views τώρα, θέλω να πάρω likes. Εντάξει, το κάνω σε εγώ με τους φίλους μου, τους λέω κάνε like άμα θέλεις, comment. Τους ενημερώνω με λίγα λόγια. Ανέβασα καινούριο βίντεο, πήγαινε δες το άμα θέλεις. Αλλά αυτό δεν είναι ότι θέλω να μαζέψω likes ή κάτι παρόμοιο. Κάνει like όποιος θέλει και όχι επειδή το λέει κάποιος. So, αυτό ήταν το tip νούμερο 6 και το πιο σημαντικό. Το κάνετε επειδή το αγαπάτε, το κάνετε επειδή σας αρέσει και όχι επειδή θέλετε να μαζέψετε views. Γιατί το είπα στο τέλος, γιατί αυτό είναι το πιο συνηθισμένο tip και οι περισσότεροι το ξέρετε. Αν και δεν το εφαρμόζουν οι περισσότεροι. Και ναι, τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω. Άμα σας βοήθησε, κάντε ένα like, ένα share, να το δουν και οι άλλοι, οι φίλοι σας. Άμα δεν ξέρω να κάνω καλό commentating, δεν λέω ότι εγώ ξέρω καλό commentating, ακόμα καινούριος είμαι. Είμαι σχεδόν 8 μήνες στο YouTube γενικά. Αλλά τέλος πάντων, δεν λέω ότι εγώ ξέρω να κάνω καλό commentating, αρχίδια ξέρω προς το παρόν. Το να ξέρει κάποιος καλό commentating είναι να ψοφάει. Πλάκα κάνω. Τέλος πάντων, κάντε το share με τους φίλους σας αν σας βοήθησε, αν θέλετε να τους βοηθήσετε και αυτούς. Ένα comment να πείτε ότι σας βοήθησε. Χοντρέ, φύγε από τη μάπα μου. Στα αρχίδια μου. Και αυτά από μένα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Περιμένετε. Θα πάρω αυτό το όπλο και θα το κλείσω. Αντί για.